πάθει σοκ. Γιατί? Μου αρέσεις πάρα πολύ έτσι. Αλήθεια. Ναι. Εξτραβαγάντζα, ελεγάντζα. Θες να με προειδεάσεις λίγο? Είμαι drag mother. Έχω ήδη μια drag daughter. Έχω πάει σε άπειρους διαγωνισμούς σε αυτή την σκηνή. Την υποστηρίζω full. Είναι η υπερέκθεση και ο υπερτονισμός μιας υπέρλαμπρης εικόνας. Και θεωρώ ότι είναι το στοιχείο μου. Σήμερα είναι η μέρα που θα το τεντώσω. Γιατί θυμάμαι το σχόλιο της κυρίας Χριστοπούλου την πρώτη μέρα που ήρθα με τα φιωγκάκια, που μου είπε, εγώ θέλω να το πας τέρμα, να το τραβάς. Οπότε σήμερα με αυτό το γκαλά που έχουμε, επειδή είναι και το θέμα extravaganza και όχι extravagant, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, νομίζω ότι ήρθε η μέρα μου να λάμψω. Εγώ είμαι η Ωρέλεν, είμαι μια space Ωρέλεν. Space. Πώς βρέθηκε εκεί η ωραία Ελένη? Ιδέες, η ωραία Ελένη πάει παντού, πάει και στο διάστημα. Γενικά σήμερα... Έβαλα τη φαντασία μου να οργιάζει. Θέλω να δω αν κατάλαβαν τη διαφορά του extravaganza με το extravagant. Αλήθεια, είμαι πολύ περίεργη, γιατί είναι τελείως δύο διαφορετικά πράγματα αυτά τα δύο. Κάτι το οποίο με προβληματίζει είναι αν έχουν καταλάβει τη μικρή διαφορά, που είναι τεράστια, στο extravagant με νίτη και στο extravaganza που είναι NZA. Τα υπόλοιπα κορίτσια. Βλέπουμε ένα φάντασμα μέσα στο backstage να κυκλοφορεί. Δεν ξέρω πού θα εξελιχθεί αυτό, σε τι θα ακολουθήσει. Φοβάμαι λίγο τη Σόπα να τη βλέπω, την Κατερίνα, γιατί είναι κάτασπρη και έχει κάνει και ένα make-up κατάμαυρο. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτό, θα δούμε. Πώς το κόλλησες αυτό? Αυτό το κόλλησα με κόλλα και είναι από το ύφασμα αυτό. Wow. Τα έκοψε τα λουλουδάκια. Πώς τα έκοψες και τα χάλασες αυτό? Είναι από άλλο, ρε. Μαμά, και το έβαλα εδώ. Η μαμά είναι πολύ καλή σε αυτό. Η μαμά είναι πολύ καλή. Πρέπει να σε αγαπάει πάρα πάρα πολύ. Εσύ? Βλέπω κάτι απλό, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι αυτό. Θα κάνω τα μαλλιά μου καρέ. Οκ. Κάτι θα βάλεις, δεν γίνεται. Πάντα είχα περίμενα τα μαλλιά μου πως θα είναι καρέ. Έχω λίγο άγχος όμως, γιατί σήμερα είναι η αποχώρηση. Ναι, αλλά είναι και νικήτρια και εσύ βγήκες δύο φορές, οπότε μπορείς να νικήσεις. Ναι, αλλά θέλω κάποιος να φύγει. Έχω αρχίσει και δένομαι πολύ μαζί σας. Εντάξει. Δεν πιστεύεις να φύγει. Και λέει εμένα. Δεν ξέρω. Υποψιάζουμε κάποια ονόματα τώρα. Ποια? Αυτά που έχουν πολύ χαμηλή βαθμολογία, αλλά κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει στο καλά. Πες μου τρία ονόματα, να δω αν θα πέσεις μέσα. Μαρία έχει χαμηλή βαθμολογία, πιστεύω. Ναι. Και η Ναταλία. Οκ. Ξέρω, ποια άλλη. Ποια άλλη λες εσύ? Δεν το έχω σκεφτεί καθόλου. Με τη Μαρία νομίζω δεν είμαι τόσο κοντά, οπότε δεν θα με πειράξει τόσο πολύ αν φύγει. Με την Ναταλία, αλήθεια, είμαι κοντά και τη θεωρώ πάρα πολύ αθώα. Είναι... Γελάω μαζί της. Είχε σήμερα το πρωί της είπα καλημέρα και μου είπε όχι τώρα. Οπότε έχει ένα φαν σε όλο αυτό που ζούμε. Οπότε δεν θα ήθελα να αποχωρήσει, αλήθεια. Τι λέει, πώς σου φαίνεται η διαδικασία αποχώρησης? Πιστεύεις θα είσαι ή όχι? Πιστεύω θα είμαι, ναι. Πόσες είναι οι υποψήφιες για αποχώρηση? Τρεις? Δεν ξέρω. Εγώ... Είμαι εγώ. Είμαι. Δεν ξέρω. Και η Μαρία δεν τα είχε πάει καλά στην αρχή. Και η Χριστιανά δεν τα είχε πάει καλά. Δεν τα έχει πάει καλά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν αποχωρήσω εγώ, δεν χάνω εγώ. Μια μικρή απογοήτευση θα την έχω αν θα είμαι υποψήφια προς αποχώρηση. Γιατί αληθινά έχω κάνει προσπάθεια. Αλλά εντάξει, η ζωή συνεχίζεται. Ωραία πράγματα έχουμε έξω να κάνουμε. Και αυτά. Θέλεις να είναι η νικήτρια της εβδομάδας? Λες να είσαι εσύ? Δεν ξέρω, πολύ δεύτερη έχω έρθει. Μην είμαι πάλι δεύτερη. Είμαι πολύ δεύτερη. Τι να πω. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή όμως που θα πάει, θα μου κάτσει. Αλλά εντάξει, θέλω να κερδίσω. Δηλαδή μου τη πάει που είμαι δεύτερη. Νικήτρια θεωρώ ότι θα είμαι εγώ. Γιατί. Δεν ξέρω, γιατί θεωρώ ότι θα τα πήγα καλά αυτή τη βδομάδα. Θα είναι λίγο άδικο αν είναι άλλος.